ξεπερνά κάθε προηγούμενο το φορτίο Μαμούθ με τα ναρκωτικά που μετέφερε το φορτηγό Πλιονόκα και έπεσε στα χέρια των αρχών μετά το ρεσάλτο της ομάδας υποβρύχιων αποστολών του λιμενικού νότια της Κρήτης. Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το αρχηγείο του λιμενικού σώματος αποδεικνύουν το δύσκολο χαρακτήρα της έρευνας, που κράτησε πολλά 24 ώρα μέχρι τη στιγμή που έγινε τελικά αντιληπτό πως ακριβώς το καρτέλ είχε χτίσει τα ναρκωτικά στο πάτωμα των κοντέινερ, τα οποία ξύλωσαν απ' άκρης άκρη λιμενικοί για να φτάσουν στο στόχο τους. Διαπιστώθηκε ότι σε 8 από τα μεταφερόμενα εμπορευματοκιβώτια υπήρχαν κρύπτες στο πάτωμα αυτών. Μία-μία οι πλάκες με τους 6 τόνους και 51 κιλά κατεργασμένου και συμπιεσμένου χασίς αποσπάστηκαν από τις κρύπτες που ήταν καλυμμένες με ένα ολόκληρο στρώμα από καφέ, μπαχαρικά και ροκανίδια. Το ναρκοφορτίο ήταν κρυμμένο σε 8 από τα 18 κοντέινερ. Πρόκειται για 9.618 συσκευασίες με ρητίνη κάναβης και 2.071 συσκευασίες με παρεστησιογόνα χάπια κάπταγκον που θεωρούνται το ναρκωτικό των τζιχαντιστών. Οι συσκευασίες αυτές εκτιμάται ότι περιείχαν 3.127.000 δισκία. Ευρύτατης κλίμακας επιχείρηση, εντοπισμού και κατάσχεσης μέχρι στιγμής 6 τόνων, 51 κιλών και 700 γραμμαρίων κατεργασμένης κάναβης, σοκολάτα, καθώς και 3.127.360 δισκίων κάπταγκον, έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, όσο και ο επικεφαλής του κλάδου ασφάλειας του σώματος, εξήραν τις προσπάθειες του προσωπικού του λιμενικού, χάρη στις οποίες αποκαλύφθηκαν οι κρύπτες. Είναι το τρίτο φορτίο με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που κατάσχεται μέσα σε 12 μήνες νότια της Κρήτης. Το περασμένο Δεκέμβριο το επικίνδυνο ρεσάλτο στο Ρημουλκό Ανδρέας και πάλι νότια της Κρήτης, με τους άνδρες του λιμενικού να ρίχνουν ακόμη και προειδοποιητικά πυρά, αποκάλυψε ένα αντίστοιχο φορτίο με 7 τόνους κατεργασμένης κάναβης σε κρύπτες στην πρίμνη του πλοίου. Ένας τόνος και 300 κιλά κατεργασμένο χασίς ήταν ο απολογισμός της αντίστοιχης επιχείρησης σε αλλιευτικό που εγκλωβίστηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας τον περασμένο Μάρτιο. Και τα τρία πλοία είχαν αφετηρία το λιμάνι της Λατάκιας και προορισμό τη Λιβύη.